Λοιπόν, μόλις κάναμε αγορά, μεγάλη αγορά, επένδυση. Σκέψω εδώ το τηλέφωνο μου, δεν φαίνεται καμία διεύθυνση, φαντάζομαι. Λοιπόν, είναι τιμή. 2.199. Μισό αμάξι. Μισό αμάξι για ένα μηχανηματάκι ή τόσο, ξέρω, για ένα γκατζετάκι. Πάμε να δούμε, θα ανοίξουμε το καινούριο μαχαίρι. Μ' αρέσουν όλα χέρια. Είμαι ασφαλίστικος. Πάμε να τα βάλετε μαζί. Και πήραμε το 14 Pro Max. iPhone 14 Pro Max. Αλλά κρατήστε πως είναι. Είναι πολύ τεράστια, είναι πολύ τεράστια. Δεν ξέρω αν μπορώ να συνηθίσω. Και για να το... Είχα πριν το 11 Pro. Είχα πριν το 11 Pro και τώρα πριν το 14 Pro Max. Με τελειάσε ο Αντώνης, ένα παιδί που κάνω personal. Που με κάνει τρελή μεταμόρφωση και αυτό έχει το 14, με βάζει κάτι φωτογραφίες και μια φορά έτσι που και πού. Και ήταν τρελές, τρελή διαφορά. Τέλος πάντων, και εγώ έκανα αρκετά πράγματα από το κινητό. Οπότε λέω, ίσως θα άξιζε για μένα κάτι τέτοιο. Και πήρα ένα τεραμπάιτ. Οπότε σήμερα θα ανοίξουμε και θα δούμε το iPhone 14 Pro Max. Ένα τεραμπάιτ. Κοίτα, άνοιξα εδώ το site. Λέει 6,7 inches είναι το Pro Max, το 11 Pro που είχα εγώ ήταν 5,8. Τα λέει διάφορα εδώ πέρα, θετικά. A16 Bionic Chip, ok, cool. Ξέρω καν τις διαφορές τους, δεν με νοιάζει και όπως ιδιαίτερα και την κάμερα εδώ πήρα. Για να ανοίξουμε εδώ πέρα τις κούλες του. Απίστευτο. Αλλά και αυτές οι κάμερες που ξεπερνάει το πόσο τεράστιο. Είναι τεράστιο. Wow. Μέσα εδώ, σε σύγκριση με το προηγούμενο. Το προηγούμενο είναι σαν μωρό, αλλά. Το προηγούμενο είναι σαν μωρό, μπροστά. Απίστευτο, είναι τεράστιο. Ολοκένουργια. Αυτό όταν το είχα πάρει ήταν μεταχειρισμένο. Το είχα πάρει από ένα ωραίο site, το Back Market. Back Market λεγόταν. Έχει πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Και το έχω πάρει μεταχειρισμένο. Και έχει κάνει τρελή δουλειά. Απίστευτο, μυθικό και το προηγούμενο, το πουλάω τώρα. Είναι iPhone 11 Pro 512GB. Και μυθικό γιατί από αυτό ξεκίνησαν όλα, τόσο έρθει και η κατάσταση. Δεν έχει ούτε γρατζουνιά, μόνο το τζαμάκι από πάνω, που βγάζει σκήνο το καινούριο. Και δηλαδή ακόμα και αυτό καλό είναι κινητό. Αυτό, ακόμα και αυτό είναι καλό κινητό. Δεν ξέρω κατά πόσο, αυτό δεν αξίζει για καθημερινό κόσμο. Εγώ το πήρα για τη δουλειά μου το 14 Pro Max. Δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει για καθημερινό κόσμο. Δεν αξίζει. Σίγουρα δεν αξίζει ένα τεραμπάιτ. Σε καθημερινό κόσμο να αξίζει 128 ή τι έχει μετά κιλοβάιτ. Πάμε να ανοίξουμε εδώ πέρα. Μην κάνω καμιά δεχτυλιά. Πάμε να ανοίξουμε αυτό εδώ πέρα. Μην κάνω καμιά δεχτυλιά. Δεν έχει από πίσω κανένα τέτοιο. Αλλά είναι πεντακάθαρο. Πω πω σκέψω ότι αυτό το πράγμα κάνει 2.000 και ευρώ. Θα έχει μπαταρία εδώ. Επίσης να έχει. Τηλεφόρτιση. Α, αν είναι πανάληξη. Ωραία, θα σπάει. 2.199, με την αποφορολόγηση από το τέτοιο, το τιμολόγιο, πήγε χωρίς ουπιά 1.774 το πρόσωπο. Αλλά τρελό. Οπότε τώρα όλα θα βγαίνουν με αυτό. Κλαίω. Εντάξει. Τώρα θα κάτσω να το οργανώσω, να το ρυθμίσω. Επένδυση μάγκες. Θυμάμαι, με αυτό το βίντεο μου θύμισε ένα βίντεο που είχα κάνει. Ήμουν στην Κομοτηνή όταν είχα πάρει την πρώτη μου κάμερα. Παίζει να μου τότε πρώτο δεύτερο έτος. Είχα πάρει μια κάμερα Sony α5000, 6000, ποια ήταν. Ή 5-6000. Και έλεγα αυτό που είχα πει εκεί ήταν ότι πειθαρχία είναι ελευθερία. Αν έχεις την πειθαρχία να κάνεις κάποια πράγματα, μετά έχεις την ελευθερία να κάνεις κάποια άλλα. Και αρκετός κόσμος νομίζει ότι είναι το αντίθετο. Ότι αυτός που είναι πειθαρχημένος δεν είναι ελεύθερος. Αυτός που είναι πειθαρχημένος είναι πιο ελεύθερος. Και είναι καλή σύνδεση τώρα αυτό το βίντεο σε σχέση με εκείνο τότε, γιατί δεν θα ήμουν καν εδώ πέρα στο μέρος που είμαι σήμερα αν δεν είχα την πειθαρχία να αποκτήσω, αν είχα την πειθαρχία να δουλέψω σκληρά, να χτίσω τα πάντα ότι χτίζω, την επιχείρησή μου το ένα το άλλο, τα πάντα από το μηδέν, τα site το ένα το άλλο. Δεν θα είχα την ελευθερία τώρα να είμαι εδώ πέρα, να αγοράζω ένα κινητό που ποτέ πριν δεν θα αγοράζω ένα τέτοιο κινητό, να σου πω την αλήθεια. Ποτέ δεν θα έδινα 2.000 για ένα κινητό, 1.700 ευρώ. Απλά και μόνο επειδή είχα την πειθαρχία. Οπότε, αν να πάρουμε ένα μάθημα, πάρε αυτό. Αξίζει. Για να δούμε εδώ πέρα. Και τώρα ξεκινάει μια νέα εποχή στο κανάλι.
Εκείνη ήταν η νέα εποχή που είχα πάρει την κάμερα, τώρα ξεκινάει μια άλλη εποχή που είχα πάρει περιπέρον αυτό και νέο καλό κινητάκι. Αυτά μάγκες. Σας ευχαριστώ για το support, για την υποστήριξη. Πάμε σε όλα απίστευτα, δίνουμε πόνο παντού. Μπείτε σε πάνω πλάσκο μάτια, σλιμ κόντες γυναίκες. Πάνω πλάσκο μάτια άντρες, σλιμ κόντες γυναίκες. Και μιλάμε.